Πάνω από ένα μήνα τρέχουν λίματα αποχέτευσης στη Ροδιά Μαλεβιζίου με τους δημότες να κάνουν λόγο για αδιαφορία των αρμοδίων. Θεωρώ όμως ότι είναι ξεφτύλα τα λίματα του χωριού να πηγαίνουν στο παλιό καστρό και να μην ενδιαφέρεται ούτε ο δήμαρχος. Και είναι και πολλές μέρες τρέχουν τα λίματα. Τώρα ναι, είναι πάνω από 40 μέρες. Απαράδεκτες εικόνες με το περιβάλλον να υποβαθμίζεται και χωρίς οι αρμόδιοι να κάνουν το παραμικρό προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα στο φρεάτιο λιμάτων το οποίο έφραξε, με συνέπεια τα λίματα να τρέχουν στο Ριάκι πριν αυτά καταλήξουν στο Παλαιόκαστρο. Εδώ είναι ακριβώς κάτω από τη θέση Καζάνη, το λέμε εμείς. Είναι ακριβώς εντός οικισμού του χωριού. Ο δρόμος αυτός βγαίνει στην Αγία Πελαγία, βγαίνει στην Αχλάδα, βγαίνει προς Ηράκλειο και επικοινωνεί με το Παλαιόκαστρο. Όλα αυτά πάνε στο Παλαιόκαστρο. Όλα αυτά πάνε στο Παλαιόκαστρο. Και τα μπάζα που βλέπετε εδώ στο ρεύμα, και αυτά έχουν φύγει και έχουν πάει στο Παλαιόκαστρο. Ναι, του χωριού τα λίμματα είναι, όλα εκεί πάνε. Πηγαίναν στο βιολογικό και από το βιολογικό πηγαίναν. Είχα σπούνε αγωγή, σπούνε ισογίνες, δεν τρέχει τίποτα. Δεν ξέρω αν τα μεταφέρει το τοπικό συμβούλιο στο δημοτικό. Και είχα κάνει το χωροδομείο πάντα κι άλλοι. Υπάρχει κάθε μέρα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα το γιατί γίνονται τα προβλήματα δεν ξέρω. Το φρεάτιο βρίσκεται στον περιφερειακό δρόμο εντός του οικισμού της Ροδιάς, με τα λίματα να προκαλούν προβλήματα και στις γεωτρήσεις της περιοχής. Είναι ένα φρεάτιο λιμάτων που από ό,τι έχει αποδειχθεί ήταν, είναι ένα εργολαβικό λάθος. Φράσει συνέχεια και προσπαθεί τώρα η ΔΕΙΑΜ, γιατί έχουμε πάθει και άλλες ζημίες στο βιολογικό μετά τις βροχοπτώσεις του 15 Οκτωβρίου. Να δούμε πώς θα το φτιάξουμε να μην ξαναφράξει. Δηλαδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με αυτό το φρεάτι. Και οι κατοίκοι έχουν δίκιο και φωνάζουν. Γιατί έχει από κάτω πηγάδια, έχει πηγές και κάποια στιγμή θα μολυνθούν. Το κακό επαναλαμβάνεται στην περιοχή και στο επίμαχο φρεάτιο με τα λίματα του χωριού να τρέχουν από τον περιφερειακό δρόμο. Το λέω απλά διαφορία από όλους. Εγώ πιστεύω ότι η περιφέρεια έπρεπε να ενδιαφερθεί για να ανοίξει το Ριάκι, να καθαριστεί το Ριάκι, να τελειώσουν το δρόμο το κομμάτι. Έχουν αφήσει 5-10 μέτρα δρόμο. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά έπρεπε να είχαν γίνει. Εσείς από την πλευρά σας έχετε ενημερώσει το Δήμο. Ναι, και σήμερα το πρωί μιλήσαμε. Έχουν αναθέσει σε ιδιώτη τις αποφράξεις και θα βγει στο χωριό να το ψηφράξει. Για κακοτεχνία του φρεατίου κάνει λόγο ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιάννης Στρατάκης, ο οποίος παράλληλα δήλωσε ότι υπάρχουν βλάβες και στο δίκτυο του βιολογικού στο Παλαιόκαστρο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Ναι, έχει πάρει όλο τον κεντρικό αγωγό, η κακοκαιρία τον έχει εξαφανίσει.